Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Δάφνη Μπόκοτα, μέλος της ελληνικής αποστολής, όχι στο διάστημα, αλλά στη Ρήγα της Λετωνίας, για τον 48ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το απόψινό μας ταξίδι θα ξεκινήσει από μια βόλτα στο διάστημα για να καταλήξει στον πλανήτη Γη, καταθέτοντας την άποψη των διοργανωτών για την παγκοσμιοποίηση και την ευαισθησία που πρέπει να δείξουμε στη Γη. Animation με πλαστελίνες, ο άντρας, η γυναίκα, τα ζώα, τα λουλούδια, είναι αυτό που είμαστε και αυτό που μας περιβάλλει. Είναι αυτά που πρέπει να σεβαστούμε. Κεντρικό σύνθημα, η αγάπη. Μια κόκκινη καρδιά που χτυπάει σε όλους μας ίδια. Χρώματα σε πλαστελίνες και πραγματικά μοναδικό κέφι σε αυτή τη διοργάνωση του 48ου διαγωνισμού. Η κόκκινη καρδιά. Προσγειωνόμαστε στο στάδιο που μας φιλοξενεί και γνωριζόμαστε με τη σκηνή, την ωραιότερη σκηνή που έχω δει ποτέ σε Eurovision, με το κοινό μας, ένα πολύ θερμό κοινό που έχει γεμίσει το στάδιο και βέβαια τους οικοδεσπότες μας. Την Μάρια Ναούμοβα, περσινή νικήτρια, και τον Ρέινες Κάμπερς, τρίτο στη Στοκχόλμη το 2000. Και παίζεται ψηλά. Ισλανδία λοιπόν.
Για την Ισλανδία λοιπόν η Μπιργίτα, η fan club του διαγωνισμού αγαπούν πάρα πολύ. Το fan club του διαγωνισμού αγαπά πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και βλέπουμε τους Αυστριακούς που ξεκίνησαν και που θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ρήγας. Αντισυμβατικός ο Αλφ Μπόγερ έχει ή μεγάλες συμπάθειες ή μεγάλες αντιπάθειες στην Αυστρία. Το σύνθημα της παρουσίας του στη Eurovision, ατομικότητα αντί για συγκεντρωτισμό. Ρίξτε τα τείχη της ευρωπαϊκής πονηριάς. Αγαπώ όλα τα ζώα της γης, αλλά προτιμώ τα μικρά λαγουδάκια και τις αρκούδες. Σύντομα όλα τα πουλιά και τα ζουζούνια θα πεθάνουν, αλλά ο Αδάμ και η Εύα ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους αναπαραγωγή. Τίτλος Wald der Menschheit. Ο άνθρωπος είναι το μέλλον. Doch am allerliebsten mag ich die Hasen und die Bären. Es sterben bald alle Feigl, es sterben bald alle Käfer. Adam und vermehrt sie mit der Eva. Die Hasen leben im Wald, die Kurzen in der Wiesen und die Kakerlaken wählen im Himmel. Στην Αυστρία τι γίνεται? Είναι ζωντανό μπροστά από το Δημαρχείο της Βιέννης και παρακολουθούν βεβαίως τη Eurovision όλη η Ευρώπη. Οι Ιρλανδοί θα φιλοξενηθούν στην αγορά λουλουδιών. Ο Μίκι Χάρτ είναι 29 ετών και πατέρας δύο παιδιών. Μουσικός και φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ έρχεται εδώ από το Eurostar, μια εκπομπή που μονοπόλησε την τηλεθέαση όλο το χειμώνα. Έχουμε τον κόσμο δικό μας απόψε, ας μείνουμε μαζί και έχουμε μια αγάπη σωστή, γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου. We've got the world tonight, έχουμε τον κόσμο απόψε. Συνθέτης Keith Molloy, Martin Brannigan και ερμηνευτής Mickey Harp. Ένα τραγούδι με πολλές συμπάθειες που μπορεί να δώσει στη Βασίλισσα Ιρλανδία μια ακόμα νίκη. Touches her hair. Her smile lights emotion, and her love fills the air. And I know you're my every tomorrow, and I know that you'll always be there. We've got
Βλέπετε το σκόντο όρθιο και χειροκροτεί. Είδατε τι υπέροχη σκηνή έχουν φτιάξει. Σε κανένα τραγούδι δεν είναι ίδια. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται. Μια βόλτα στην εξοχή για τη Σερτάμπ. Επιτυχία. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, έχει κάνει πολλούς δίσκους και έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες και με τη Μαντό βέβαια. Και συμμετέχει με την πρώτη εξ ολοκλήρου αγγλόφωνη συμμετοχή της Τουρκίας στη Eurovision. Με όποιο τρόπο μπορώ θα προσπαθήσω να σε κάνω να μ' αγαπήσεις ξανά. Με όποιο τρόπο μπορώ θα σου δω the way that I can. Συνθέτης Ertab και Demir Demirkan. Στιχουργός Demir Demirkan. Ερμηνεύτρια η Ertab. Ένα από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς. Λοιπόν, που η Τουρκία καταφέρνει να πλασάρεται σαν φαβορισιόλογο κομμάτι. Αυτό σημαίνει Τριαλίνη.
τη Μάλτα λοιπόν, Μίγια Μαρτίνα Μπάρμπαριτς για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Βοσνία Ερζεγοβίνη λοιπόν, Μίγια Μαρτίνα Μπαρμπαρίτσο, και βλέπετε τον ενθουσιασμό του κόσμου που είναι μέσα και ετοιμάζεται η Πορτογαλία, φάρος της Ρήγας. Με ανάθεση, γιατί το talent show δεν την ικανοποιούσε, η πορτογαλική τηλεόραση στέλνει εδώ τη Ρίτα, πολύ καλή και αγαπητή τραγουδίστρια. Η Ρίτα έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 4 άλμπουμ. Το όνειρο ζωντανό μόνο για μια μέρα ακόμα. Θέλω να είσαι στο πλευρό μου, κοντά μου. Βοήθησέ με να ζήσω μόνο μια μέρα. Πες μου ότι είμαι μόνο εγώ για σένα. Deixa me sonhar. Κράτα το όνειρο ζωντανό. Συνθέτης υπουργός Παύλο Μαρτίνς. Ερμηνεύτρια Ρίτα Γκέρα. Και βέβαια το πορτογαλικό είναι ένα outsider. Φαβορεί όμως. Leva contigo a luz do meu luar. Leva o amanhecer, o céu leva a cor. Deixa o anoitecer e a mim.
Ένα τραγούδι που στα βίντεο κλιπ δεν έπεισε πολλούς, τους έπεισε όμως εδώ η παρουσία και η ερμηνεία της Ρίτα Γκέρα. Οι Κροάτες ετοιμάζονται στο Press Center, στο χώρο τύπου. Η Κλάουντια είναι 17 χρονών, αλλά είχε ήδη πλασαριστεί στα τσάρτ της χώρας της. Ο Αντρέι Μπάμπιτς, ο έμπειρος συνθέτης της κροατικής pop σκηνής, μαζί με το συγκρότημα και την Κλάουντια, φιλοξενήθηκε και αυτό στην Ελλάδα για τις εκπομπές της Eurovision και βέβαια δηλώνει φαν του διαγωνισμού. Είναι αλήθεια, εκείνο σωστό μωρό μου, με τρελαίνει, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ξέρουμε καλά και οι δύο ότι είναι για καλό, δεν μπορεί να πάει άλλο. Vision is on Tvoya, ο τίτλος του τραγουδιού, συνθέτης τριχουργός Andrei Babic, ερμηνεύτρια Claudia Benny για την Κροατία. Χειροκροτήματα για τους Κροάτες και ετοιμάζεται η Κύπρος. Οι Κύπροι στην αίθουσα ξεδιπλώνουν τις σημαίες και βλέπουμε το Στέλιο που θα τον δούμε και στο Σκόντο Olympic Complex. Έκτη πέρσι η Κύπρος με τους One, φέτος έρχεται στη Ρίγα με το Στέλιο Κωνσταντά. Γεννημένος στη Λάρνακα, τραγουδάει από τα πέντε του. Ποδοσφαιριστής κάποτε, τον κέρδισε η μουσική. Χατζινάσιος, Τόκας, Αναβίση, Μάριος Μελετίου, Αρίστος Μοσχοβάκης, οι συνεργασίες του. Νιώθω ζωντανός όταν με κοιτάς, νιώθω ζωντανός όταν στέκεσαι δίπλα μου, νιώθω ζωντανός όταν λες το όνομά μου. Feeling alive, νιώθω ζωντανός. Συνθέτης τυχουργός, Τέλειος Κωνσταντάς. Ερμηνευτής, Τέλειος Κωνσταντάς. Καλή επιτυχία στην Κύπρο.
so alive, I feel so alive. Give me a chance, give me some time to prove to you, baby, I'm telling no lies. Don't play with my heart, don't play with my mind. I've waited for you, baby, all of my life, all of my life. I'm feeling alive when you're looking at me. I'm feeling alive when you stand close to me. I'm feeling alive when you call out my name. Oh, please tell me, baby, that you feel the same. You make me feel so alive, I feel so alive. I swear I'm telling no lies, I need you tonight. I'm feeling alive when you're looking at me. I'm feeling alive when you stand close to me. I'm feeling alive when you call out my name. Oh, please tell me, baby, that you feel the same. I'm feeling alive when you I'm feeling alive. I'm feeling alive when you stand close to me. I'm feeling alive when you call out my you name. Call out my name. Please tell me, baby, that you feel the same. I'm feeling alive when you're looking at me. Feeling alive when you stand close to me. I'm feeling alive when you call out my name. Oh, please tell me, baby, that you feel the same. Μπράβο στο Στέλιο, μπράβο στα παιδιά από την Κύπρο. Για να δούμε λίγο κυπριακές σημαίες και ελληνικές να ανεμίζουμε εδώ. Βλέπετε τι γίνεται στη Λευκωσία, στην Κύπρο. Έχουν μαζευτεί όλοι και παρακολουθούν το διαγωνισμό. Ήρθε η σειρά της Γερμανίας. Θα φιλοξενηθεί στην Card Postal στο Press Center. Η Λου δηλώνει ευτυχισμένη που βρίσκεται εδώ, γιατί το τραγούδι είναι ακριβώς το ύφος της και ακριβώς τον τρόπο ζωής της. Ας είμαστε ευτυχισμένοι, ας είμαστε φίλοι, γιατί το αύριο δεν τελειώνει ποτέ και ο κόσμος μας θα γίνει καινούριος. Ας είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και τα βάσανά μας θα εξαφανιστούν. Πώς άραγε, αυτό ήταν δικό μου σχόλιο, δεν ήταν σωστό τύπο. Let's get happy, ας είμαστε ευτυχισμένοι. Συνθέτης Ραλφ Ζίκελ, στιχουργός Μπερντ Μάινούγκερ. Τα τελευταία 14 χρόνια τους ακούμε συνέχεια στις συμμετοχές Γερμανίας. Ερμηνεύτρια η Λου. Για τη Γερμανία. Yeah.
ήταν για την Γερμανία Ηλού, τη Γερμανία που θέλει πάρα πολύ να κερδίσει το διαγωνισμό. Κοιτάξτε στο Αμβούργο τι γίνεται. Μαζεμένος κόσμος και παρακολουθεί από γιγαντοοθόνες. Η Eurovision ερχόμαστε στο μεγάλο φαβορή, Ρωσία. Τατού, αμφιλεγόμενες, προκλητικές, star. Ένα από τα κορυφαία ονόματα στην Ευρώπη και το All the Things You Said έφτασε πριν λίγους μήνες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Οι τατού, παρόλο που κάνουν διεθνή καριέρα με αγγλικό στίχο, το τραγούδι το ερμηνεύουν στα ρωσικά, πρώτη φορά μετά το 97. Ήρθαμε να κερδίσουμε για την πατρίδα των μητέρων μας, δήλωσαν η Λένα και η Γιούλια. Κάποιος σαν εσένα, κάποιος σαν εμένα, μη λάμπεις και μη σβήνεσαι, μη πιστεύεις, μη φοβάσαι, μη ρωτάς και ηρέμησε, χαλάρωσε. Νιε βέρ, νιε μπόισεκ. Από τη στατού για τη Ρωσία. Τατού σημαίνει αυτή αγαπάει την άλλη. Για να δούμε. Кто-то устанет и перехочет, кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы, кто-то понты, а кто-то маньяк. Τατού λοιπόν για τη Ρωσία και μια τονωτική ένεση που τη χρειαζόταν πολύ η Eurovision. Ο ήχος δεν έχει σχέση με τα τραγούδια της Eurovision. Το μεγάλο φαβορί λοιπόν η Ρωσία. Και το τρίτο μεγάλο φαβορί, Τουρκία-Ρωσία, να και η Ισπανία στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Από το 1969 έχει νεγευτεί την νίκη η Ισπανία και τη θέλει πολύ. Η Μπεφ φιλοδοξίναντι στην χαρίση με ένα ρυθμικό Latin κομμάτι που έμεινε 6 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Ισπανίας. Πες μου τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να σε έχω στη ζωή μου. Ας ξεχάσουμε το χτες και ας αρχίσουμε ξανά χωρίς ψέματα. Δίμε, πες μου ο τίτλος τραγουδιού. Συνθέτης Εσούς Μαρία Πέρεφ, στιχουργός Αμάγια Μαρτίνες, ερμηνεύτρια η Μπεφ για την Ισπανία. Mm-hmm.
que tú estás igual y que te sientes mal como yo. Y no permitas que el orgullo se defina por los dos, porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer. Για την Ισπανία, ρυθμικό κομμάτι, βλέπετε τα χειροκρατήματα. Κοιτάξτε, από την Τσούρια στην Ισπανία, έξω από τη Βαρκελόνη, πόσος κόσμος παρακολουθεί τη βραδιά. Το Ισραήλ στην παλιά πόλη, σ' αγαπώ, ζωτέ my love you. Θα μας τραγουδήσει ο Λιόρ Νακής, 27 χρονών, που έρχεται εδώ με ανάθεση από την Ισραηλινή τηλεόραση. Τέσσερις δύσεις στο ενεργητικό του και ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, η σκηνή της Eurovision. Αυτός είναι ο τρόπος μου να σου πω πως σε θέλω, σ' αγαπώ, ζωτέ my love you, κατά βάθος είμαι ρομαντικός και προσπαθώ να σε εντυπωσιάσω κάνοντας τον star. Words for love, λέξεις αγάπης ο τίτλος, συνθέτης Yoni Roeth, στιχουργός Yossi Gispan, ερμηνευτής Λιόρ Νακής. Αν κάνει ο κλόμος σε μίλη και μοβιλό.
μέση ακριβώς της βραδιάς, του διαγωνιστικού μέρους της βραδιάς. Μόλις ακούσαμε το Ισραήλ, ενδιαφέρουσα βραδιά, θα πρέπει να παραδεχτείτε. Έχουμε όμως και ενδιαφέροντα μηνύματα για σας. Γυρίζουμε λίγο πίσω στην Ελλάδα και πάλι μαζί. Κάνετε τις σωστές κινήσεις για να αποκτήσετε σφιχτή επιδερμίδα. Τώρα η λύση είναι το Garnier Body Tonic. Το πρώτο γαλάκτωμα για σύσφιξη και ενυδάτωση με χυλίσματα φρούτων. Με μία μόνο κίνηση, η επιδερμίδα ενυδατώνεται στο maximum. Μέρα με τη μέρα, γίνεται δύο φορές πιο σφιχτή, πιο τονωμένη. Είναι αποδεδειγμένο από τους δερματολόγους και από μένα. Νέο γαλάκτωμα Garnier Body Tonic. Μέρα με τη μέρα, τέλος στο χαλαρό δέρμα. Garnier. Το Body Tonic βρεβέστηκε ως η καλύτερη σειρά σώματος για το 2002. Τι λες να κάναμε για μια βουδιά. Και άλλοι. Αφού βουτήξαμε στη χωριά τύχη. Καράλες. Άντε για μας. Και η σάλφα με υγεία. Ψωμί για τόστ, καραμολέγκος. Το μόνο με προζύμι. Τι είναι προζύμι. Δεν ξέρω. Αλλά είναι καραμό. Τι αλλάζεις το καρτοκινητό σου σήμερα? Έχει κάμερα. Ήρθε το WhatsApp με Sony Ericsson K300. Το καρτοκινητό με έγχρωμη οθόνη, πολυφωνικούς ήχους και κάμερα για λήψη και αποστολή φωτογραφιών με MMS. Κάν το δικό σου μόνο με 199 ευρώ. WhatsApp. The Youth Tool. Ψωμί για τόστ, καραμολέγκος. Καραμό. Καραμό. Το μόνο με προζύμι. Ένα, δύο, τρία. Δεκαεπτά, δεκαοκτώ. Τώρα η απόκτηση του Opel Corsa γίνεται παιχνιδάκι. 48, 49, από 49 ευρώ το μήνα. Με το νέο πρόγραμμα Opel Smart Buy. Τούτε βγαίνω. Opel Corsa με Opel Smart Buy. Κρύβεται στο επίσημο δίκτυο της Opel. Σας ξαναβρίσκω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και να συνεχίσουμε με την Ολλανδία που φιλοξενείται στο Μνημείο Ελευθερίας. Η φετινή εκπρόσωπος της Ολλανδίας ήθελε οπωσδήποτε να ταξιδέψει στη Ρήγα. Έτσι έθεσε υποψηφιότητα και για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά προτίμησε τελικά να εκπροσωπήσει την Ολλανδία. Δώσ' μου μια ακόμα νύχτα, δώσ' μου μια ακόμα μέρα, τώρα και για πάντα μωρό μου και ό,τι γίνει. One more night, μια ακόμα νύχτα. Συνθέτης τυπουργός Τσίεκ Γκοντζάνεν και Άλαν Μίκαελ. Ερμηνεύτρια είναι η Έστερ Χαρτ για την Ολλανδία στη 14η θέση. To ride a power that can be stopped.
Για την Ολλανδία λοιπόν, βλέπετε εδώ τον κόσμο το δικό της, κάθε χώρα φέρνει τη δικιά της κερκίδα και ετοιμάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο στο πάρκο Esplanade. Οι Gemini από το Liverpool τραγουδούν μαζί εδώ και 8 χρόνια. Η Gemma και ο Chris λατρεύουν αυτό το διαγωνισμό. Ο Chris δηλώνει ότι έχει πάρει αυτόγραφα από όλους τους συμμετέχοντες για τη μαμά του, που είναι φανατική για αυτό το διαγωνισμό. Αλήθεια είναι αυτό, παρεμπιπτόντως μου πήρε και εμένα αυτόγραφο για τη μαμά του. Αρκετά με τη μορουδίστικη αγάπη σου. Θέλω μια αγάπη δυνατή και ζωντανή. Κάποιον να με κρατάει όταν αγριεύουν τα πράγματα. Θέλω μια μεγάλη αγάπη. Cry baby, κλάψε μωρό μου. Συνθέτης τυχουργός Μάρτιν Ίσουρουντ. Ερμηνευτές οι Gemini για το Ηνωμένο Βασίλειο. Gemini. Κοιτάξτε στο Μάντσεστερ τι γίνεται για την Eurovision, όλοι στους δρόμους. Και ετοιμάζεται η Ουκρανία, θα τη δούμε στη Ρίγα, στην πρωτεύουσα της Λετωνίας. Για να βρεθεί το τραγούδι που θα της φέρει τη νίκη, η Ουκρανία απευθύνθηκε σε συνθέτες από όλη την Ευρώπη. Κατέληξε σε δύο Ισραηλινούς που έγραψαν ένα αγγλόφωνο τραγούδι με τίτλο Ισπανικό, του Τέστιν Hasta la Vista. Ο συνθέτης του τραγουδιού είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Diva, βέβαια, και έχει ένα βραβείο στο ενεργητικό του.
Μην προσπαθήσεις να το αρνηθείς, το βλέπω στα μάτια σου. Όλη την αγάπη που θα ήθελες να κρύψεις, γι' αυτό μην κλαις, πες γεια και φύγε με τα ψέματά σου. Hasta la vista, συνθέτης Μίτσο Μόρ, στιχουργός Βίκα Πι, ερμηνευτής Ολεξάνδρ για την Ουκρανία. Το Hasta la Vista, ένα outsider φαβορί θα μπορούσα να πω και αυτό. Και μετά είναι η σειρά μας. Μετά είναι η σειρά μας. Νάτι Μαντώ, ετοιμάζεται να βγει με τα παιδιά. Γεννημένη στην Αθήνα και σε μουσική οικογένεια, η Μαντώ άρχισε να τραγουδάει από 4 χρονών. Στα 14 της ήρθε η όπερα Jesus Christ Superstar. Σπούδασε μουσική, έζησε για 5 χρόνια στην Αμερική και συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Ο κόσμος της Eurovision μιλά ήδη για τη φωνή και την ερμηνεία της. Μαζί της ο Κώστας, ο Τάσος, η Χρυσό και η Κάλια, αλλά και ο Johnny Jam, ενορχιστρωτής, γνωστός διεθνώς από συνεργασίες με ξένους καλλιτέχνες όπως Mandy Moore, Celine Dion και άλλους. Never Let You Go σε στίχους του Τέρι Σιγανού από τη Μαντώ. Τι να πω, καλή επιτυχία. See you inside the living.
Μπράβο, μπράβο, 10 φορές μπράβο. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ας επιστρέψω όμως. Ψυχραιμία, Νορβηγία, έχει σειρά τώρα και είναι γυρισμένο το κλιπάκι στον Ντάουγκαβα ποταμό. Από τα 433 τραγούδια που ήταν υποψήφια για τον διαγωνισμό, ο μεγάλος νικητής ήταν μια μπαλάντα με τίτλο «Δε φοβάμαι να προχωρήσω» που ήταν το απολύτως απόλυτο outsider. Γιατί είμαι ερωτευμένος με ένα όμορφο κορίτσι που έρχεται από έναν κόσμο μαγικό και θα την αγκαλιάσω τώρα που η βροχή αρχίζει να πέφτει, «Δε φοβάμαι να προχωρήσω». «I'm not afraid to move on» θα μας τραγουδήσει ο Jostein Hasselgaard σε σύνθεση και στίχους του Arve Fosset. Someone finds a secret waiting behind, knowing there's an end to a glory, end to a story so good, so divine. Heart, listen to your beating, never gonna stop unless there's a doubt. Speak to someone that knows you more than yourself. Μπαλάντες μαζί, μία μετά την άλλη, ήταν η μπαλάντα της Νορβηγίας αυτή. Αυτή η σκηνή μας έχει τρελάνει που αλλάζει συνέχεια και ετοιμάζεται η Γαλλία που φιλοξενείται στη Ζούρμαλα, μια παραθαλάσσια πόλη. 25 χρόνια κυνηγά την πόλη που αυτή είναι και η Γαλλία. Η Λουίζα Βελέσο, από μητέρα Ιταλίδα και γεννημένη στο Παρίσι, έμπειρη καλλιτέχνης, έρχεται να μας τραγουδήσει «Ήμουν γεμάτη χαρά που ξεπεράσαμε τη θλίψη. Μοιραζόμουν τη ζωή σου και τώρα δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Ξέρω ότι δεν πρέπει να μιλώ γι' αυτό». Τίτλος τραγουδιού «Monze Merveille», «Βουνά και θαύματα». Συνθέτης τυπουργός ο Ζίνα Λαφ και ερμηνεύτρια η Λουίζα Βελέσο για τη Γαλλία. Et la terre pour moi.
sauve plus. Et la terre pour moi ne tourne plus. Je suis nu et sans elle comme un ange. Où tu Μπελέσου, η οποία τραγούδησε στη συνέντευξη τύπου της και στα ελληνικά ένα κομμάτι του τραγουδιού της σε πρόχειρους στίχους που της έφτιαξε ο Τάκης Ολουκάκης, να το πρώτο outsider, το γερό outsider η Πολωνία. Εξαιρετικά δημοφιλές το συγκρότημα των Ιχ Τρόγε με πλατινένιους δίσκους στο ενεργητικό τους και πάνω από 300 live εμφανίσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Μίκαελ Βισνιεύσκη, η καρδιά του συγκροτήματος, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα του. Όχι σύνορα, όχι σημαίες, από εδώ ή από εκεί. Ο κόσμος μοιάζει τόσο όμορφος, όχι χώρες, όχι έθνη, όχι πόλεμοι. Κάινε Γκρέτσεν, όχι σύνορα. Συνθέτες Αντρέ Φράνκε, Γιοακίμ Χον Μπέργκε, στιχουργοί Αντρέ Φράνκε, Γιοακίμ Χον Μπέργκε, Μίκαλ Βισνιεύσκη, Γιάσα Κλάγκοβα, Ιχ Τρόγε, οι ερμηνευτές για την Πολωνία. Outsider, προσέξτε το. Ich wär so gerne mal ein Astronaut, der von dort oben auf die Erde runterschaut. Denn alle, die dort oben einmal waren, sie alle sagen, es ist wunderbar. Poczujesz du płynący wolniej czas, ciszę, spokój, którego tak brakuje nam. I u nas też tak mogłoby dziś być. Jesteśmy mali, lecz niekoniecznie źli.
Στην Πολωνία λοιπόν έχει τη στόφα μεγάλου καλλιτέχνη ο Μίκαελ Βισνιεύσκι. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Ετοιμάζονται οι Λετωνοί. Τώρα θα ακούσετε τι θα γίνει από χειροκρότημα. Στο ραδιοαστρονομικό κέντρο φιλοξενούνται. Οι Φλάι γεννήθηκαν το φθινόπωρο του 2002 και κάθε μέλος του έχει και τη δική του προσωπική καριέρα. Η Γιάννα, ο Λόρης και ο Μάρτιν έρχονται εδώ ως Φλάι που προκύπτει από τα ονόματά τους. Γιατί αυτή θα είναι η μέρα που θα συναντηθούμε όταν ο Παράδεισος θα κατέβει στη γη για να μας πει γεια από τον Άρη. Hello from Mars, γεια από τον Άρη. Συνθέτης τεχουργή Μάρτιν Φράιμαν, Λόρης Ρέινιξ. Ερμηνευτές στο συγκρότημα Φλάι. Ακούτε τι γίνεται ήδη. Θα δείτε σε λίγο τι θα γίνει στο στάδιο. Would pass me by if I had never asked you why. Your eyes were open wide the day you saw me cry. I'm not that kind of dreams of pearls. Just give me wings of love and make it real. Cause I'm not afraid of a blade that we need to crush today. But I'm scared to be shared by someone else. This is gonna be, this is gonna be the day that we will. Take me high. They seem to reach the sky. I still believe we try to keep that ground of fire. Not afraid, not of a blade that we need to cross today. But I'm scared, To be shared by someone. Ευτυχώς που τελείωσε το τραγούδι, γιατί νομίζαμε ότι θα πέσει καλωσιά στην οποία είναι τοποθετημένα τα κουτάκια που μεταδίδουμε. Είδαμε και τις ελληνικές σημαίες. Αχ, κοιτάξτε τι γίνεται έξω στη Ρίγα, όλη η Ρίγα στον ποταμό Νταουγκάβα δίπλα είναι και βλέπει την Eurovision. Πάμε, πάμε Βέλγιο, στο υπαίθριο μουσείο. Η Urban Trad είναι το πνευματικό τέκνο, γιατί το πραγματικό τέκνο μόλις 3 μηνών το έχει φέρει μαζί του, του Yves Barbieu, και γνωρίζει το πιτσιρίκι του Eurovision από κοντά. Με ρίζες σε παραδοσιακές μουσικές και ένα στίχο που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα σε καμία γλώσσα, το Βέλγιο έρχεται με εναλλακτική πρόταση στο Eurovision και καλά κάνει, πρέπει να υπάρχουν τέτοια τραγούδια. Αφαιθείτε λοιπόν στο άκουσμα της επινοημένης γλώσσας. Τίτλος τραγουδιού Σανόμι. Συνθέτης τυχουργός Yves Barbieu και ερμηνευτές η Urban Trad.
Ενδιαφέρουσα πρόταση, πολύ αυτή του Βελγίου. Κέλτικες ρίζες στο τραγούδι, παραδοσιακά όργανα. Είναι πολύ ωραία πρόταση αυτή η Βέλγη. Και περνάμε στην Εστονία, στην περσινή διοργανώτρια. Στέλνει 5 άντρες στη σκηνή η Εστονία. Δεν ξέρω αν είναι άντρες έτοιμοι για όλα. Θα το δούμε σε λίγο. Ξέρεις, λένε ότι τα 80 έρχονται ξανά. Το νιώθεις, είναι η δεκαετία του 80 που έρχεται και είπες να το κάνουμε, να βγούμε και να χορέψουμε όλη νύχτα. Αλλά αυτές οι βαθιές νότες των synthesizer σε ξυπνούν στη μέση της νύχτας. 80's coming back, η δεκαετία του 80 ξανάρχεται. Συνθέτης τυπουργός Βάικο Έπλικ και ερμηνευτές. Το συγκρότημα Rufus για την Εστονία. Εστονία, η Rufus παίρνει πολύ χειροκρότημα. Η Εστονία είναι γειτονική χώρα. Πέρσι διοργάνωσε το διαγωνισμό με τη βοήθεια της Σουηδίας βέβαια και με τον ίδιο Σουηδό τη βοήθεια διοργανώνουν φέτος και οι Λετονοί, καμία σχέση όμως. Ήρθε η σειρά της Ρουμανίας. Γνωστή στη Ρουμανία αλλά και στη Γαλλία, το Μανακό και την Ελβετία, η Νικόλα βραβεύτηκε σαν γυναίκα της χρονιάς από ρουμάνικο περιοδικό. Έχεις καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχουν φίλοι? Άκουσες ποτέ την καρδιά σου για να μην μου πεις ψέματα ξανά? Αν με εμπιστευτείς δεν θα σε προδώσω, αλλά μη μου ραγίσεις την καρδιά γιατί δεν θέλω να κλάψω. Don't break my heart. Μη μου ραγίσεις την καρδιά. Συνθέτης Μιχάη Αλεξάνδρου, στιχουργός Νικόλα, ερμηνεύτρια Ρικόλα. Πολλές ραγισμένες καρδιές φέτος σε αυτό το διαγωνισμό.
Της Ρουμανίας, ένα τραγούδι που έχει τη δυναμική να πλασαριστεί και πάλι ελληνική σημαία. Είμαστε παντού εμείς οι Έλληνες και περνάμε στη Σουηδία. Η Fame είναι η Jessica και ο Magnus. Οι Σουηδοί δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη συνταγή των Άμπα στις συμμετοχές τους. Και γιατί άλλωστε, αφού και τα τέσσερα βραβεία τους είναι στο ίδιο pop ύφος. Δώσ' μου την αγάπη σου, όλη την αγάπη σου, εγώ είμαι για σένα. Προσπάθησα να με πιστέψεις, αλλά θέλω πραγματικά να είμαι δίπλα σου. Give me your love. Συνθέτες, στιχουργοί, Kalle Sindbom, Carl Lösnitz. Ερμηνευτές, το συγκρότημα Fame. Και η Σουηδία θα πάρει χειροκρότημα. Άλλωστε, είναι και βοηθοί διοργανωτές της απόψινής μας βραδιάς.
I think that you're an angel. And it's plain to see that you can rescue me. Rescue me. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ πάντα τη φοβάμαι τη Σουηδία με τα pop τραγουδάκια, πάλι ελληνική σημαία. Έτσι για να μάθουν. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι, αυτό είναι το τελευταίο της Σλοβενίας. Η Κάρμεν τραγουδάει από τα 14 της και έχει γίνει γνωστή στη χώρα της. Προσπαθούσε χρόνια να κερδίσει το διαγωνισμό, φέτος τα κατάφερε. Μου τραγούδισε να 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 τόσο φυσικά που έβαλε φωτιά στην καρδιά μου. Πραγματικά ήταν η μοναδική μου επιθυμία, μου τραγούδισε να να να. Θεέ μου, δεν μπορούσε να με ανεβάσει ψηλότερα. Τίτλος τραγουδιού συνάγεται εξ αυτών που σας είπα, να να να. Συνθέτης Μαρτίν Στίμπερνις, που είναι ο φίλος της Κάρμεν, στιχουργός Κάρμεν, ερμηνεύτρια Κάρμεν, ένα τραγούδι με δυναμική κι αυτό για τη Σλοβενία το τελευταίο της βραδιάς. Η συμμετοχή της Σλοβενίας που κλείνει το διαγωνιστικό μέρος της απόψινής βραδιάς. Σε λίγο ξεκινάει η ψηφοφορία και πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας, γιατί είναι δύσκολη η ψηφοφορία αυτή τη χρονιά, πολύ δύσκολα. Ο Ρένας είναι στεναχωρεμένος πολύ, τη βρίσκει στενάχωρη την κατάσταση.
να μας εξηγήσει γιατί όμως, γιατί ετοιμάζονται τόσο καιρό γι' αυτό και σε λίγο θα τελειώσει και όλοι μας θα πρέπει να περιμένουμε για την άλλη χρονιά, για τον άλλο διαγωνισμό της Eurovision. Ακόμα δεν τελειώσαμε, του λέει η Μάρια. Ακούσαμε λοιπόν όλα τα τραγούδια, ξεκινάμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Και θα ήθελα να πω στους ομογενείς που ενδεχομένως παρακολουθούν τη μετάδοση από την ΕΤΕΝΑ για να πάρουν σωστά τα νούμερα τηλεφώνου, γιατί εκείνοι μπορούν να ψηφίσουν Ελλάδα, να δουν το κανάλι της κρατικής τηλεόρασης στη χώρα που βρίσκονται. Οι ομογενείς στη χώρα που βρίσκονται και μπορούν να ψηφίσουν Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ψηφίσει Ελλάδα. Θα δούμε τώρα λιγάκι με ανάποδη σειρά τα τραγούδια για να τα ξαναθυμηθούμε. Δείτε το νούμερο που εμφανίζεται στο κάθε τραγούδι για να μπορέσετε να θυμηθείτε τι θα ψηφίσετε.
Μπορείτε να ψηφίσετε στο 90-111-2003 συν 01 για Ισλανδία, 02 για Αυστρία, 03 για Ιρλανδία μέχρι και 26. Δεν δίνουμε αριθμό και δεν ψηφίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Με SMS επιλέξτε τον αριθμό του τραγουδιού της επιλογής σας 01-02-03 έως 26, αποστολή 1515. Σας ξαναλέω τα νούμερα 90-111-2003 συν 01-02-03 μέχρι και 26. Δεν δίνουμε αριθμό και δεν ψηφίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Και για SMS 01-02-03 έως 26, αποστολή στο 1515. Για 5 λεπτά μπορείτε να ψηφίζετε. Επαναλαμβάνω, οι Έλληνες δεν ψηφίζουμε Ελλάδα, οι ομογενείς μας όμως μπορούν να ψηφίσουν Ελλάδα αν πάρουν τα σωστά νούμερα από την κρατική τηλεόραση της χώρας που βρίσκονται. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να γυρίσουμε λιγάκι στα στούντιο και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ψηφίζετε για 5 λεπτά. 6 χρόνια πριν επιλέξαμε να μην παίρνουμε λογαριασμό, να μην δίνουμε λογαριασμό. 6 χρόνια πριν καλωσορίσαμε την καρτοκινητή τηλεφωνία χάρη στην Telestet. Σήμερα η Telestet πρωτοπορεί ξανά με το νέο καρτοκινητό Telestet for All. Το μόνο καρτοκινητό με επιλογές χρήσης που εσείς θα δημιουργήσετε. Τηλεφωνήστε τώρα και πείτε μας πώς ακριβώς θέλετε να είναι το καρτοκινητό Telestet for All. Telestet for All. Πάρτε το κινητό στα χέρια σας. Μαλλιά σας φουντώνουν. Όχι πια. Η νέα σειρά Organics Aloe Serum δαμάζει τις μπούκλες σας. Έτσι, την επόμενη φορά, Organics Aloe Serum. Δύσκολοι λεκέδες. Γάριασμα. Νέα εξελιγμένη Chlorine Clinex Advance για το πλυντήριο. Με νέα παχύρευστη σύνθεση και ουδέτερο άρωμα. Αν δεν έχετε θήκη χλωρίου, βάλτε την απλώς στη θήκη της πρόκλησης και απολαύστε το ασυναγόνιστο λευκό Clinex και τέλεια καθαριότητα. Νέα Chlorine Clinex Advance σχεδιασμένη ειδικά για το πλυντήριο, αλλά και για όλο το σπίτι.
Θα σου τηλεφωνώ κάθε μέρα. Θα σου τηλεφωνώ κάθε μέρα. Θα σου τηλεφωνώ κάθε μέρα και στο κινητό. Κάρτα προπληρωμένου χρόνου σταθερής τηλεφωνίας. Smart Talk από τη Fortnet. Επικοινωνήστε εύκολα από που υπάρχουν τηλέφωνα. Fortnet τηλέφωνο. Επικοινωνήστε περισσότερο. Βράχομαι τώρα. Να, παιδιά. Ανακάλυψα κάτι τρομερό. Τα ντύπας με ρίγανη τρώγονται και μόνα τους. Εκεί. Τα φάγα μόνος μου. Δεν τρώγεσαι. Νέα Doritos ντύπας με μία δόση ρίγανης. Το κάτι της ντυπαρέας που τρώγεται και σκέτο. Η γλυκόζη συσσωρεύεται, η κυτερίτιδα εγκαθίσταται. Τα εργαστήρια Vichy καινοτομούν κατά του τοπικού πάχους με τον D-Stock. Το D-Stock μειώνει από 1 έως 4 εκατοστά την περίμετρο κάθε μυρού. D-Stock, το νούμερο 1 προϊόν στην Ευρώπη. Η Vichy δημιούργησε για εσάς δύο εντυπωσιακές προσφορές υγείας D-Stock. Επισκεφτείτε το φαρμακείο. Αποκτήστε αυτή που σας ταιριάζει και απολαύστε τα υπέροχα δώρα Vichy. Vichy, η υγεία της επιδερμίδας. Κάθε Κυριακή, όλη η Ελλάδα μια γειτονιά. Όλη η Ελλάδα, ένα αστικό τηλεφώνημα. Γιατί κάθε Κυριακή οι περαστικές κλήσεις γίνονται αστικές. Μόνο με 2,6 λεπτά το λεπτό ομιλίας φέρτε τους όλους κοντά σας. Μόνο από τον ΟΤΕ. Ο κύριος Σουίτα. Θα πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα. Κάρτες. Έχετε Vodafone à la carte ή CU. Η Vodafone σας ευχαριστεί και σας ανταμείβει με πόντους για κάθε κάρτα χρόνο ομιλίας που ανανεώνετε. Καλέστε δωρεάν το 1251 για να μπείτε στο πρόγραμμα Vodafone Point Mania που σας χαρίζει απίθανα δώρα ανάλογα με τους πόντους που μαζεύετε. Όταν διάφορες αιτίες ερεθίζουν το δέρμα μας ή προκαλούν φαγούρα, Φενιστήλ. Φενιστήλ, ο καλύτερος φίλος του δέρματος κατά της φαγούρας και των ερεθισμών. We could teach together. Now in the middle of the night when things get up, we just teach upon me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχει πλάκα να ψάχνεις τον Τζόκερ. Τζόκερ, κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Αυτό το καλοκαίρι, ξεχωρίστε. Χάστε τα περί τα κιλά. Μόνο στα New Day. Με τη νέα επαναστατική μέθοδο δυνατίσματος Summer Slim. Για όμορφο, σφιχτό κορμί. New Day 10-17. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε το πρόγραμμά σας έως 10 Ιουνίου δωρεάν. Προλάβετε. Αν το πρόσωπό σας έχει ανάγκη τόση φρεσκάδα, τώρα υπάρχει τρόπος να του τη χαρίσετε. Νέα μέθοδος Collagenesis αποκλειστικά στα πρίμα. Η δύναμη της φωτεινής παλμικής ενέργειας αυξάνει το κολαγόνο της επιδερμίδας κατά 50% και το πρόσωπό σας δείχνει πιο νεανικό και όμορφο. Νέα μέθοδος Collagenesis. Ξυπνήστε τη φρεσκάδα του προσώπου σας. Δάνειο ή factoring. Μάλλον δάνειο, ε. Και αν τα επιτόκια αυξηθούν. Δεν συμφέρει το βραχυπρόθεσμο ή το μακροπρόθεσμο. Και με την οικονομική ύφεση τι να κάνω. Γι' αυτό ρωτάω. Μήπως αναζητάτε τη λύση για τα διλήμματά σας σε λάθος ανθρώπους? Ελάτε στη Nova Bank Business, την πρώτη τράπεζα αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Με ξεχωριστό δίκτυο καταστημάτων και ομάδα εξυπηρέτησης που σας βγάζει από διλήμματα, προτείνοντας λύσεις για τη δική σας επιχείρηση. Καφέ ή πορτοκαλάδα. Nova Bank Business, ο συνεργάτης που θέλατε. Now, the ultimate test against riches. It's Richie fries, salad, burgers and three delicious sauces to choose. See Richie, spare Richie, but not eat Richie. Richie from Goodies, resist my friends. Όλα είναι έτοιμα για το μάτς της χρονιάς. Τελεστέτ All-Star Game. Στις 26 Μαΐου, για πρώτη φορά, όλα τα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου που εσύ ψήφισες
παίζουν μπάλα για σένα. Να είσαι στην κερκίδα. Τελεστέτ All Star Game. Δοδόνη. Παγωτό. Από φρέσκο γάλα. Δοδόνη. Θεϊκό παγωτό. Χρησιμοποιείται και σαν αφρόλουτρο. Αφρόλουτρα Aromatics. Αίσθηση γυναίκας. Όλα είναι έτοιμα για το μάτς της χρονιάς. Τελεστέτ All Star Game. Στις 26 Μαΐου, για πρώτη φορά, όλα τα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου που εσύ ψήφισες, παίζουν μπάλα για σένα. Να είσαι στην κερκίδα. Επιστροφή λοιπόν στο Σκόντο Olympic Complex και βλέπουμε το Green Room, που δεν είναι ακριβώς Green Room, είναι Blue Room φέτος, γιατί είναι σε αποχρώση του γαλάζιου. Και όλους τους καλλιτέχνες να χαιρετάνε. Πολύ δύσκολη Eurovision με πολλά και ωραία τραγούδια, πραγματικά. Ελπίζω να ψηφίσατε. Σας είπα τα φαβορί Ρωσία, Ισπανία, Τουρκία, αλλά και Ιρλανδία και Σουηδία. Έχουμε εδώ την γραμματέα της CBU, την κυρία Σάρα Γιουέν. Μας καλησπερίζει, επιβλέπει την ψηφοφορία και μας λέει βέβαια ότι όλα φαίνονται να είναι εντάξει, έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, οπότε μην παίρνετε άλλα τηλέφωνα, οι γραμμές έχουν κλείσει. Είχαμε πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίους οικοδεσπότες, είπε η Σάρα Γιουέν. Μην παίρνετε πια τηλέφωνα, κλείσαν οι γραμμές. Να μας πει δύο λόγια για την Eurovision του χρόνου, που πραγματικά αλλάζει τελείως μορφή, νέος κύκλος ζωής για αυτήν. Από του χρόνου θα υπάρχουν δύο Eurovision τη χρονιά, η προκριματική και η τελική. Εξαρτάται από τους βαθμούς που θα πάρει η χώρα φέτος για να υπάρξει, να είναι του χρόνου μέσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν. Γύρω στις 37 με 38 χώρες θα είναι περίπου του χρόνου στη Eurovision. Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Σάρα Γιουέν, που επιβλέπει την ψηφοφορία από πλευράς της CBU, και το τελετουργικό της ύπαρξης της γαλλικής γλώσσας συνεχίζει να υπάρχει στην Eurovision και ειδικά στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, δηλαδή στην ψηφοφορία. Δεν μπορείς από την Eurovision να αφαιρέσεις το douze point, deep point, δηλαδή τη γαλλική γλώσσα. Είναι κομμάτι της Eurovision. Ένας λοιπόν ο νικητής, και ξεκινάμε να δούμε πώς ψήφισαν οι χώρες της Ευρώπης. Η πρώτη χώρα που ψηφίζει είναι η Ισλανδία. Από την Ισλανδία λοιπόν. Hello, Marie and Renars. This is Reykjavik calling. Και από το Reykjavik. Προσπαθούσε, λέει, να καταλάβει γιατί φαίνονται τόσο οικοί και γνωστοί, αλλά τώρα το κατάλαβε και ευχαριστεί τη Λετωνία για ένα υπέροχο σοου. Ακούμε λοιπόν. Estonia. Στην Εστονία, ένα βαθμό από την Ισλανδία. Ireland, 2 points. Δύο βαθμοί στην Ιρλανδία από την Εστονία. Turkey, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Τουρκία από την Ισλανδία. Ρωσία, 4 points. Τέσσερις βαθμοί από την Ισλανδία στη Ρωσία, καταποντίζει τα φαβορή η Ισλανδία. 5 βαθμοί στη Σουηδία. 6 βαθμοί στην Ισπανία. Belgium, 7 points. 7 βαθμοί στο Βέλγιο. La Belgique, 7 points. Germany, 8 points. 8 βαθμοί στη Γερμανία. Το 10. Austria, στην Αυστρία, στον Αλφόιερ. Στην Αυστρία δίνει τους 10 βαθμούς. And to end it with a slight surprise. Και με μια μικρή έκπληξη λοιπόν. Στην Νορβηγία τους 12 βαθμούς. Έχει καταποντήσει, έχει τσακίσει όλα τα φαβορί η ψήφος της Ισλανδίας. Πρώτη λοιπόν η Νορβηγία και δεύτερη η Αυστρία.
Θα έλεγα ότι ούτε καν outsider δεν θεωρούνται η Νορβηγία και η Αυστρία, αλλά πάλι αυτή είναι η ιστορία της Eurovision. Πάμε τώρα στην Αυστρία. Βλέπετε τον κόσμο από πίσω, μαζεμένοι όλοι για να παρακολουθήσουν την αποψινή μαγική βραδιά της Ευρώπης. Welcome back to Vienna and to one of the most biggest and most successful AIDS charity events in Europe, the Life Ball. Έχουμε πάλι επιστρέψει στη Βιέννη βεβαίως για τη μεγάλη συγκέντρωση εκεί, για την οποία μας μίλησε στην αρχή και ο Elton John. I would like to send this out to you. It says, don't look back in anger or forward in fear, but around in awareness. Μας στέλνει λοιπόν το μήνυμα της Βιέννης το να μην κοιτάμε θυμωμένοι ή φοβισμένοι, αλλά συνετοί. Ένας βαθμός στη Γερμανία από την Αυστρία. Δύο βαθμοί στην Νορβηγία. Κοιτάξτε πώς καταποντίζονται τώρα οι πρώτοι. Τρεις βαθμοί στη Σουηδία. Απίστευτο. Belgium 4 points. Τέσσερις βαθμοί στο Βέλγιο. La Belgique 4 points. Croatia 5 points. Πέντε βαθμοί η πρώτη για την Κροατία. La Croatie 5 points. Romania 6 points. Έξι βαθμοί η πρώτη για τη Ρουμανία. La Roumanie 6 points. Bosnia Herzegovina 7 points. Επτά βαθμοί Βοσνία Ερζεγοβίνη. 7 points. La Bosnie Herzegovina 7 points. Russia 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Ρωσία. La Russie 8 points. Poland 10 points. Δέκα βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, το outsider favori που σας έλεγα. Και 12. And finally Turkey. Στην Τουρκία 12 βαθμοί. Turkey 12 points. La Turquie 12 points. Thank you very much, Dodo. Thank you. And we see that. Έτσι έχει περάσει η πρώτη Τουρκία με μία ψήφο διαφορά από την Νορβηγία. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Πάμε Ιρλανδία τώρα. Δουβλίνο. Νικήτρια 7 φορές η Ιρλανδία. Good evening and welcome to Dublin. And congratulations from Ireland, the home of Eurovision, on a terrific show. Συγχαρητήρια λοιπόν για το υπέροχο σοου και η ψηφοφορία. Ένας βαθμός ο πρώτος μας στην Ελλάδα από την Ιρλανδία. Portugal, 2 points. Δύο βαθμοί στην Πορτογαλία. Η πρώτη δύο και για την Πορτογαλία. Malta, 3 points. Τρεις βαθμοί για τη Μάλτα. Malta, 3 points. Malta, 3 Germany, 4 points. Τέσσερις βαθμοί Germany, στη Γερμανία. L'Allemagne, 4 points. Netherlands, 5 points. Ολλανδία, 5 βαθμοί. Πρώτη 5 βαθμοί για την Ολλανδία. Croatia, 6 points. Έξι βαθμοί στην Κροατία. Le Croatie, 6 points. Iceland 7 points. Επτά βαθμοί στην Ισλανδία. L'Islande 7 points. Estonia 8 points. Οκτώ βαθμοί στην Εστονία. L'Estonie 8 points. Belgium 10 points. Δέκα βαθμοί στο Βέλγιο. Είδατε λοιπόν η εναλλακτική πρόταση που σας έλεγα. And finally, Norway, και η Νορβηγία, νομίζω ότι η Νορβηγία πλασάρεται πολύ καλά με τους 12 βαθμούς αυτούς και θα έχουμε δύσκολη βραδιά. Νορβηγία 26, Βέλγιο δεύτερο 21, τρίτη η Τουρκία με απόσταση. Πάμε στην Άγκυρα τώρα για να ακούσουμε τι ακριβώς θα ψηφίσει και η Τουρκία. Merhaba, hello Riga, hi from Ankara, Turkey. Firstly, I'd like to say that this has been a magnificent night. Ήταν μια υπέροχη βραδιά και ευχαριστεί τους διοργανωτές για όλα και στέλνει τα συγχαρητήριά της. Of course you may, the televoting results of Turkey. Televoting λοιπόν και για την Τουρκία, Romania, για να δούμε ένας βαθμός για τη Ρουμανία. La Roumanie, 1 point. Spain, 2 points. Δύο βαθμοί στην Ισπανία Spain, που θα έλεγα ότι δεν τα πάει και τόσο καλά όσο θα το περίμενε. Croatia 3 points. Τρεις βαθμοί για την Κροατία. La Croatie 3 points. Greece 4 points. Τέσσερις βαθμοί για την Ελλάδα. Έτσι λίγο να ξεκολλήσουμε. Ireland 5 points. Πέντε βαθμοί στην Ιρλανδία. La Hollande 5 points. Austria 6 points. Αυστρία, απίστευτο, 6 βαθμοί. Norway 6 points. Belgium 7 points. Επτά βαθμοί στο Βέλγιο. Επτά βαθμοί στο Βέλγιο.
Iceland, 8 points. 8 βαθμοί στην Ισλανδία. Russia, 10 points. 10 βαθμοί στη Ρωσία που τους χρειαζόταν. Θα ανέβει αρκετά. And finally, 12 και 12 βαθμοί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη από την Τουρκία. Thank you very much. Βέλγιο πέρασε πρώτο με 26, Νορβηγία με 28, Νορβηγία με 26. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο πίνακας πραγματικά. Και πάμε στη Μάλτα. Hello, Rika. This is Valletta calling. La Valletta, η πρωτεύουσα της Μάλτας. May I congratulate you on this wonderful show. Καλά συγχαρητήρια από εδώ. Thank you indeed. Are you ready to give the votes? Yes. Here are the results of the Maltese vote. Για να δούμε λοιπόν τι ψηφίζει η Μάλτα και αυτή με televoting. Ένας βαθμός στη Ρωσία τη στέλνει στα Τάρταρα. Την κατεβάζει πολύ τώρα τη Ρωσία. Cyprus. Δύο βαθμοί στην Κύπρο, η πρώτη δύο βαθμοί για την Κύπρο. Germany, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Γερμανία. L'Allemagne, 3 points. Turkey, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Τουρκία, δεν ήθελε τέσσερις στην Τουρκία, ήθελε παραπάνω, είμαι σίγουρη. Ireland, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Ιρλανδία. Norway, 6 points. Έξι βαθμοί στην Νορβηγία που κρατιέται. Netherlands, 7 points. Επτά βαθμοί στην Ολλανδία. Λεβίβα, 7 points. Sweden, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Σουηδία. Το 10. Poland, 10 points. Στην Πολωνία. La Pologne, 10 points. And finally, και τελικά, 12 points go to Iceland. 10 βαθμοί στην Ισλανδία. Παίζει η Ισλανδία, στο παιχνίδι μέσα είναι. Νορβηγία 32, Βέλγιο 28, Ισλανδία 27, Ρωσία 23, Πολωνία 20, Τουρκία εκτός πεντάδας. Και πάμε αμέσως τώρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στο Σαράγεβο. I'm sending you a big, big hello from Sarajevo. Thank you very much. I think that you can't wait, yeah? And I think that you can't wait to find out about the results about how Bosnia-Herzegovina jury voted. Yes. Για να δούμε πώς ψήφισε η Επιτροπή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Δεν έχει televoting η Βοσνία. Sweden, Σουηδία, ένας βαθμός. La Suède, un point. Netherlands, 2 points. Ολλανδία, 2 βαθμοί. Netherlands, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Russia, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Ρωσία. Σλοβενία, 4 points. Τέσσερις βαθμοί, η πρώτη για τη Σλοβενία. Κροατία, 5 points. Πέντε βαθμοί στη Κροατία. La Croatie, 5 points. Romania, 7 points. I think Romania, that's right. Η Ρουμανία, κάποιο πρόβλημα, 7 βαθμοί. Δεν έχει δώσει τους 6 όμως ακόμα. Έκανε ένα λάθος. 6 βαθμοί στην Κροατία. 5 βαθμοί στην Αυστρία. Τα μπερδέψαμε λίγο τώρα. Για να το πάρουμε από την αρχή, γιατί μπερδευτήκαμε. Από την αρχή λοιπόν θα πάμε την ψηφοφορία. So Sweden, 1 point. Ένας βαθμός στη Σουηδία. We can't do it that quickly. Just wait for the scoreboard. Πρέπει να περιμένουμε λίγο τον πίνακα, λένε. Bosnia-Herzegovina. Πάμε λοιπόν τώρα από την αρχή. Yeah. One big, big hello from Sarajevo. Μας ξαναχαιρέτησε από το Σαράγεβο. Χειροκροτεί ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, Σουηδία ένας βαθμός και ελπίζω να είναι τυχερή αυτή η ψηφοφορία. Δύο βαθμοί στην Ολλανδία. Τρεις βαθμοί στη Ρωσία. Σλοβενία. Τέσσερις βαθμοί στη Σλοβενία. Αυστρία. Στην Αυστρία πέντε βαθμοί, το βρήκαμε το λάθος. Στην Κροατία 6 βαθμοί. La Croatie 6 points. Romania
7 points. Στη Ρουμανία 7 βαθμοί. France 8. Στη Γαλλία 8 βαθμοί. Η πρώτη για τη Γαλλία. La France 8 points. Belgium. Στο Βέλγιο 10 βαθμοί. La Belgique 10 points. And finally, Turkey. Και στην Τουρκία 12 βαθμοί. Και πλασάρεται στην τριάδα η Τουρκία με τους 12 βαθμούς αυτούς. Βέλγιο, Νορβηγία, Τουρκία, Ισλανδία, Ρωσία αυτή τη στιγμή η πεντάδα. Βλέπουμε την τουρκική αποστολή και τις εφτάτου. Και πάμε στη Λισαβόνα τώρα για να δούμε τι ψηφίζουν οι Πορτογάλοι. Hello, Riga. Good evening. Hello, Maria and Reinhard. Thanks for the wonderful show. Ευχαριστούν και οι Πορτογάλοι για το υπέροχο show. You look so great. Και είναι υπέροχοι παρουσιαστές. Thank you so much. It makes me feel sweet. Thank you indeed. May we have the πολύ καλά ο Ρένος με αυτά που άκουσε. Yes, λοιπόν, let's know the results of the televoting from Portugal. Malta, ένας βαθμός στη Μάλτα από Πορτογαλία. France, 2 points. Δύο βαθμοί στη Γαλλία. La France, 2 points. Sweden, 3 βαθμοί στη Σουηδία. Sweden, 3 points. La Suède, 3 points. Russia, 4 points. 4 βαθμοί στην Κροατία. La Russie, 4 points. Στη Ρωσία, με συγχωρείτε, νόμιζα είπε Κροατία. Norway, 5 points. 4 βαθμοί, 5 βαθμοί στην Νορβηγία. La Norvège, 5 points. Belgium, 6 βαθμοί στο Βέλγιο, κρατιέται το Βέλγιο. Ireland, 7 points. 7 βαθμοί στην Ιρλανδία. Turkey, 8 points. 8 βαθμοί στην Τουρκία. La Turquie, 8 points. Russia, 10 points. 10 βαθμοί στην Αυστρία. Austria, 10 points. Η Τουρκία πέρασε στη δεύτερη θέση, τώρα θα ανέβει και η Αυστρία στην τέταρτη. And finally, Spain, και στην Ισπανία 12 βαθμοί. Η Ισπανία που για φαβορί τον φαβορί δεν πάει και τόσο καλά. Βέλγιο, Τουρκία, Νορβηγία, Αυστρία, Ρωσία η πεντάδα μας τώρα και έχουν ψηφίσει 7 χώρες. Λοιπόν, Βέλγιο με 44, Τουρκία με 39, Νορβηγία με 37, Αυστρία με 31, Ρωσία με 30, Ισλανδία με 27, ακολουθούν με 20 Ισπανία, Πολωνία, Σουηδία, Κροατία, με 19 Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ιρλανδία. Για να δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον, Κροατία τώρα. Hello Riga, Zagreb calling. Από το Zagreb λοιπόν και από την Κροατία. Καλησπέρα, φαντάζομαι. Για να δούμε τι ψήφισε η Κροατία. Ρουμανία, ένας βαθμός στη Ρουμανία. La Roumanie, 1 point. 2 points for Sweden. Δύο βαθμοί στη Σουηδία. La Suède, 2 points. Slovenia, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Σλοβενία. 3 points to Slovenia. La Slovenie, 3 points. Ireland, 4 points. 4 βαθμοί στην Ιρλανδία. Που περνάει την Βοσνία και Ερζεγοβίνη και κατατάσσεται καλά. 5 βαθμοί στην Αυστρία. Η Αυστρία πάει πάρα πολύ καλά. Iceland, 6 points. 6 βαθμοί στην Ισλανδία. Spain, 7 points. 7 βαθμοί στην Ισπανία. Ανέβει αισθητά. Bosnia and Herzegovina, 8 points. 8 βαθμοί, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. La Bosnia and Herzegovina, 8 points. Turkey, 10 points. Τουρκία, 10 βαθμοί, που θα περάσει στην πρώτη θέση. And let me tell you finally that 12 points are going to Russia. Στη Ρωσία, οι 12 βαθμοί από την Κροατία που τη φέρνουν στην τρίτη θέση. Τουρκία, Βέλγιο, Ρωσία βλέπετε τη στατού. Νορβηγία, Αυστρία στην πεντάδα η Αυστρία. Βλέπετε τη στατού. It's so hot in there. We have a new leader. It's Turkey. Λοιπόν, πλασαρίστηκε η Τουρκία στην πρώτη θέση και πάμε στην Κύπρο. Από τη Λευκοσία λοιπόν. Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Να ακούσουμε και λίγα ελληνικά. Λατβακάρνουα Κύπρας.
Είστε υπέροχοι απόψε. Κυρία, συγχαρητήρια για μια υπέροχη βραδιά. Για να δούμε τι θα ψηφίσει η Κύπρος. Of course we are. This is Nicosia calling and here λοιπόν, από Λευκοσία έχουμε Sweden, στη Σουηδία ένα βαθμό. La Suède, un point. Roumania, two points. Δύο βαθμοί στη Ρουμανία. La Roumanie, deux points. Belgium, three points. Τρεις βαθμοί Belgium, στο Βέλγιο. Αυτό το ρίχνει χαμηλά το Βέλγιο. Austria, four points. Τέσσερις βαθμοί στην Αυστρία. L'Autriche, quatre points. Iceland, five points. Πέντε βαθμοί στην Ισλανδία. L'Islande, cinq points. Spain, six points. Στην Ισπανία, έξι βαθμοί. Ανεβαίνει η Ισπανία. Ireland, seven points. Επτά βαθμοί στην Ιρλανδία. L'Irlande, sept points. Europe, peace to Cyprus, Turkey, eight points. Είπε Ευρώπη, ειρήνη στην Κύπρο, στην Τουρκία, 8 βαθμοί από την Κύπρο. Russia, 10 points. 10 βαθμοί στη Ρωσία. La Russie, 10 points. And finally, και τελικά, 12 βαθμοί από την Κύπρο, Greece. Στην Ελλάδα. Μας ανέβασε η Κύπρος. Τουρκία, Ρωσία, Βέλγιο, Αυστρία, Ισλανδία και Ισπανία εκτός πεντάδας και βλέπετε τη Ματώ για την ελληνική αποστολή. Πάμε Αμβούργο τώρα. Λαβάκα, Λάτβια. Όλοι λένε το καλησπέρα στα λετωνικά, με διαφορετική απόχρωση όλοι βεβαίως. Και άλλη προφορά. Βλέπετε τι γίνεται αυτό το πλήθος στο Αμβούργο για να παρακολουθήσεις το δρόμο τη Eurovision. Είναι χιλιάδες στις τηλεοράσεις, είναι εκατομμύρια στα σπίτια τους. Και όλη η Γερμανία παρακολουθεί τη Eurovision. One point for Iceland. Ένας βαθμός για την Ισλανδία από τη Γερμανία, χαμηλή βαθμολογία στην Ισλανδία. Austria, two points. Δύο βαθμοί στην Αυστρία. L'Autriche, deux points. Sweden, three points. Τρεις βαθμοί στη Σουηδία. La Suède, trois points. Romania, four points. Τέσσερις βαθμοί στη Ρουμανία. La Roumanie, quatre points. Greece, five points. Πέντε βαθμοί Greece, στην Ελλάδα points. Από τη Γερμανία. Greece, τους θέλαμε αυτούς τους βαθμούς, δεν πάμε όσο καλά περιμέναμε. Belgium, six points. Έξι βαθμοί στο Βέλγιο. La Belgique, six points. Norway, seven Νορβηγία, Norway, seven επτά points. Βαθμοί. Ανεβαίνει σκαλίτσα η Νορβηγία. And we do have eight points for Russia. 8 βαθμοί για τη Ρωσία που θα περάσει στην πρώτη θέση μέχρι στιγμής. Μένει ένα 10 και ένα 12 της Γερμανίας. 10 βαθμοί στην Τουρκία που θα περάσει τη Ρωσία. Και 12. And we do have 12 points for our neighbors and friends. Για τους γείτονες και φίλους τους Πολωνούς. Πλασαρίστηκε και η Πολωνία. Dankeschön, Axel. Πεντάδα λοιπόν με Τουρκία, Ρωσία, Βέλγιο, Νορβηγία και Αυστρία. So βλέπουμε τον Μίκαελ Βισνιεύσκι, τον Πολωνό. Και πάμε στη Ρωσία να δούμε τη δική της βαθμολογία. Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, Яна Чурикова. Добрый вечер, добрый вечер. Hello, Riga. Καλησπέρα και από τη Ρωσία. Love what you are doing on stage as a singer. Μας αρέσετε πάρα πολύ και σαν τραγουδιστές και σαν οικοδεσπότες βεβαίως. Όλοι εσείς στη Λετωνία κάνατε μια φοβερή δουλειά. Είναι υπέροχο το show σας. Θα δούμε τώρα τη βαθμολογία της Ρωσίας. Δεν έχουν televoting. Έχουν επιτροπή, αλλά μας λέει ότι θα πρέπει να τους εμπιστευτούμε γιατί είναι εξαιρετικά σεβαστή στη Ρωσία, στη show business. Ένας βαθμός στην Ελλάδα από τη Ρωσία.
Estonia, 2 points. 2 βαθμοί στην Εστονία. L'Estonie, 2 points. Belgium, 3 points. 3 βαθμοί στο Βέλγιο. Belgium, 3 points. La Belgique, 3 points. 4 points goes to Norway. 4 βαθμοί στην Νορβηγία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση, 5 βαθμοί στο Ισραήλ, η πρώτη 5 βαθμοί του Ισραήλ, 12η θέση βρισκόμαστε, 6 βαθμοί στην Ισπανία, 7 βαθμοί στη Γερμανία, and all Slavic brothers, Ukraine. 8 βαθμοί στην Ουκρανία, οι πρώτοι 8 βαθμοί τους παίρνει από τους Ρώσους. Then Netherlands, στην Ολλανδία 10 βαθμοί, μας περνάει, μας έκανε 13ους. Και τελικά στη Ρουμανία 12 βαθμοί. Η ψηφοφορία της Ρωσίας μας έφερε στην 14η θέση. Τουρκία, Ρωσία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αυστρία είναι θρίλερ το απόψινό στην κυριολεξία. Για να πάμε τώρα Ισπανία, buenas noches, και να δούμε τι μας περιμένει από την Ισπανία. Muy buenas noches. Λάβακα, good evening from Madrid. You're doing a great show. Υπέροχο σοου και συγχαρητήρια. Let's start with our votes. Για να πάμε τώρα στις ψήφους. Israel. Ισραήλ ένας βαθμός από Ισπανία. Portugal, 2 points. Πορτογαλία, 2 βαθμοί. Portugal, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. Τουρκία, 3 βαθμοί. Δεν θα της άρεσε Germany, αυτό από την Ισπανία. Η Germany, Γερμανία 4 βαθμούς. Poland, 5 points. Πολωνία 5 βαθμοί. La Polonia, 5 points. Russia, 6 points. Ρωσία 6 βαθμοί. Russia, 6 points. La Russie, 6 points. Sweden, 7 points. Σουηδία 7 βαθμοί. La Suède, 7 points. Πώς αλλάζει ο πίνακας, είναι φοβερό. 8 βαθμοί στην Αυστρία. Ρουμανία, 9 points. 9 βαθμοί στη Ρουμανία. Κάποιο πρόβλημα. 10 βαθμοί λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει 9. Στη Ρουμανία οι 10 βαθμοί. And 12 points και 12 for βαθμούς Belgium. Για το Βέλγιο. Δεύτερο το Βέλγιο, πετάει τη Ρωσία στην τρίτη θέση, Τουρκία, Βέλγιο, Ρωσία, Αυστρία, Νορβηγία. Και βλέπετε εδώ τους Urban Trump, τους Βέλγους. Ο Πιτσιρικάκος φαίνεται ότι έφερε μεγάλη τύχη στον μπαμπά του, τον Yves Barbieu, για το Βέλγιο. Έχουμε πάει Ισραήλ. From Jerusalem, από την Ιερουσαλήμ λοιπόν, I would like to thank you for a beautiful evening. Τα ευχαριστήρια για το υπέροχο σοου. Kol hakavod. Congratulations. Συγχαρητήρια λοιπόν. Are you ready to give the votes? And here, yes, of course, you heard the results as voted by the viewers of Israel. Για να δούμε λοιπόν το Ισραήλ που θα δώσει τους βαθμούς του. Cyprus, ένας βαθμός στην Κύπρο, που η Κύπρος δεν τα έχει πάει καθόλου καλά αυτή τη φορά. Netherlands, 2 points. 2 βαθμοί στην Ολλανδία. Les Pays-Bas, 2 points. Norway, 3 βαθμοί στην Νορβηγία. Θα την κατεβάσει πολύ αυτό. Την Νορβηγία. 4 βαθμοί στην Ουκρανία. Sweden, 5 points. 5 βαθμοί στη Σουηδία. La Suède, 5 points. Romania, 6 points. 6 βαθμοί στη Ρουμανία. La Roumanie, 6 points. Turkey, 7 points. Τουρκία, 7 βαθμοί. La Turquie, 7 points. Belgium, 8 το Βέλγιο 8 βαθμοί. La Belgique, 8 points. Russia, 10 η Ρωσία 10 βαθμοί. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εκεί στην τριάδα την πρώτη. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και 12 βαθμοί Spain. Στην Ισπανία.
Στην Ισπανία πάνε οι 12 βαθμοί που πλασάρεται στην τέταρτη θέση. Να η Μπέθη Ισπανίδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται, αν οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, στη 15η θέση. Δεν ήταν ακριβώς ότι ονειρευόμαστε. Και πάμε να γυρίσουμε λιγάκι πίσω για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Turkey, and Ilse is right there with them. Ολλανδίας πάλι, τώρα. Για να δούμε λοιπόν, ένας βαθμός στη Ρωσία. Δεν νομίζω θα τους ικανοποίησαν και τόσο τους Ρώσους. Δύο βαθμοί στους Γερμανούς. Τρεις βαθμοί στη Σουηδία. Poland, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, 4 points. Spain, 5 points. Ισπανία, 5 βαθμοί. Τουρκία, Ρωσία ισοψηφούν. 77. Έξι βαθμοί στην Ισλανδία. Norway, 7 points. Στην Νορβηγία, 7 βαθμοί. Austria, 8 points. 8 βαθμοί στην Αυστρία. L'Autriche, 8 points. Belgium, 10 points. 10 βαθμοί στο Βέλγιο. Και πήγε στην πρώτη βέβαια. And finally, our 12 points go to Turkey. Στην Τουρκία, πάλι μπροστά η Τουρκία, οι 12 βαθμοί. Και βλέπετε ότι μια χώρα σαν την Τουρκία με μια καλή συμμετοχή έρχεται πρώτη με 89 βαθμούς. Τουρκία, Βέλγιο, Ρωσία, Νορβηγία, Αυστρία. Ηνωμένο Βασίλειο και πάμε Λονδίνο. Hello, Riga, and we're still determined to have a fantastic night. Cheers to all of you. Στην υγεία μας λοιπόν και στην υγεία όλων από τον BBC. Ένας βαθμός στην Ολλανδία. Poland, 2 Δύο βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, 2 points. Estonia, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Εστονία. Estonia, 3 points. L'Estonie, 3 points. Germany, 4 points. Γερμανία, 4 βαθμοί. L'Allemagne, 4 points. Belgium, 5 points. 5 βαθμοί στο Βέλγιο, χαμηλή βαθμολογία σχετικά, για αυτό που κυνηγάει το Βέλγιο. And Norway, 6 points. Και η Νορβηγία, 6 βαθμοί. La Norvège, 6 points. Turkey, 7 points. Χαμηλή και για την Τουρκία όμως, 7 βαθμοί στην Τουρκία. Austria, 8 points. 8 βαθμοί στην Αυστρία, η οποία θα περάσει στην τέταρτη θέση. Sweden, και στη Σουηδία, 10 βαθμούς, η οποία περνάει αμέσως and μετά την Ισπανία και το 12 στην Ιρλανδία. Ireland, welcome.
points from United Kingdom. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Τουρκία σταθερή, Βέλγιο από πίσω, κατά πόδας, Ρωσία, Αυστρία, Νορβηγία και βλέπετε εδώ το Mickey Hart, τον Ιρλανδό. Τουρκία σταθερά μπροστά. Και θα πάμε τώρα στην Ουκρανία. Καλώς ήρθες λοιπόν Ουκρανία στην Eurovision. Добрый вечер. Hello Riga. Hello Latvia. Thank you for one. Ευχαριστήρια και πάλι. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει η Ουκρανία. Ήταν φανατική για τον Αλεξάνδρ. Το παρακολούθησαν όλοι και μας δίνει αμέσως τα αποτελέσματα. Ιρλανδία, ένας βαθμός. Turkey, 2 points. Δύο βαθμοί στην Τουρκία, πολύ χαμηλό και η Ελλάδα στη 15η θέση. Portugal, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Πορτοκαλία. Le Portugal, 3 points. Όμως Ηνωμένο Βασίλειο και Λετωνία είναι με 0. Τέσσερις βαθμοί στην Ισλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λετωνία που διοργανώνει 0. Sweden, 5 points. Σουηδία, 5 βαθμοί. Ρουμανία, 6 points. 6 βαθμοί στη Ρουμανία. La Roumanie, 6 points. Norway, 7 points. Νορβηγία, 7 βαθμοί. Καλή βαθμολογία πήρε και περνάει στην τέταρτη θέση. Πολωνία, 8 βαθμοί. Belgium, 10 points. Βέλγιο, 10 βαθμοί. Περνάει την Τουρκία το Βέλγιο. Θα είναι thriller. Και στη Ρωσία 12 βαθμούς. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στην πρώτη τριάδα. Πέρασε το Βέλγιο μπροστά. Βλέπουμε τη Στατού με την Τουρκία δεύτερη και τη Ρωσία τρίτη. Νορβηγία και Αυστρία ακολουθούν. Εκπληκτική η εμφάνιση της Αυστρίας στην πετάδα. Καλησπέρα στον Αλέξη. Καλησπέρα Ρενάρ, καλησπέρα Μαρί, good evening, Λάπκα, Ρίγα, this is Athens calling, Greece, and Ast Atsveikan, congratulations for a magnificent production. Συγχαρητήρια λοιπόν για μια μεγάλη παραγωγή. Παρακαλώ. Here are the results of the group. Για να δούμε εμείς τι ψηφίσαμε. Croatia, 1 point. Ένας βαθμός στην Κροατία. La Croatie, 1 point. Austria, 2 points. Δύο βαθμοί στην Αυστρία. L'Autriche, 2 points. Israel, 3 points. Ισραήλ, 3 βαθμοί. Israel, 3 points. Romania, 4 points. Ρουμανία, 4 βαθμοί. La Roumanie, 4 points. Spain, 5 points. Ισπανία, 5 βαθμοί. L'Espagne, 5 points. Poland, 6 points. 6 βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, 6 points. Turkey, 7 points. 7 βαθμοί στην Τουρκία από Ελλάδα. Turkey, πάλι πρώτη η Τουρκία. 8 βαθμοί το Βέλγιο, πάλι πρώτο το Βέλγιο. Russia, 10 points. 10 βαθμοί στη Ρωσία από την Ελλάδα. And 12 points go και οι 12 πηγαίνουν στην Κύπρο μας. Αυτή λοιπόν ήταν η δική μας ψηφοφορία που έφερε πρώτο το Βέλγιο, την Τουρκία να ακολουθεί, 109-105, Ρωσία, Νορβηγία, Αυστρία. Πάμε ψηλά, Βόρεια, Όσλο, Νορβηγία. Good evening. Hello, Riga. Oslo calling. I would like to join in and say that it really has been great being with you this evening. Ήταν υπέροχο που είμαστε μαζί απόψε. Φτιάξατε ένα φαντασμαγορικό θέαμα και το απολαύσαμε απίστευτα. Θα δούμε τώρα το televoting με Ρουμανία, ένας βαθμός από την Νορβηγία. Russia, 2 points. 2 βαθμοί στη Ρωσία, πολύ χαμηλά. Belgium, 3 points. 3 βαθμοί στο εναλλακτικό Βέλγιο. Poland,
4 βαθμοί στην Πολωνία. La Polonia 4 points. Netherlands 5 points. Ολλανδία 5 βαθμοί. Les Pays-Bas 5 points. Ireland 6 points. 6 βαθμοί στην Ιρλανδία. L'Irlande 6 points. Sweden 7 points. Σουηδία 7 βαθμοί. La Suède 7 points. Austria 8 points. Αυστρία 8 βαθμοί από την Νορβηγία. Αλλαγή πάλι. Turkey 10 points. 10 βαθμοί στην Τουρκία. Περνάει μπροστά. Και στην Ισλανδία 12 βαθμούς. 3 βαθμοί χωρίζουν το Βέλγιο από την Τουρκία. Τουρκία πάλι μπροστά, Βέλγιο με 3 βαθμούς πίσω, Ρωσία έχει μείνει με αρκετούς βαθμούς πίσω, Αυστρία και Νορβηγία. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η θέση, η Κύπρος στη 17η και έχουμε 0 Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανία δηλαδή, 0 και 0 Λετωνία. Παρίσι. Bonsoir Rigard, bonsoir à tous, bonsoir la France. Est-ce que nous pourrions avoir les résultats de votre vote? Bonsoir à tous, bonsoir και στη Γαλλία. Alors, le premier point sera pour l'Islande. Και μιλάμε βεβαίως γαλλικά, οι Γάλλοι. Ισλανδία, ένας βαθμός. Le deuxième point pour la Suède. Σουηδία, δύο βαθμοί. Trois points pour la Norvège. Τρεις βαθμοί για την Νορβηγία. 4 points pour la Roumanie. Roumanie 4 βαθμοί. 5 points pour la Pologne. Polonia 5. Poland 5 points. 6 points pour le Portugal. 6 για την Πορτογαλία. Portugal 6 points. 7 points pour la Russie. 7 βαθμοί για τη Ρωσία. Russia 7 points. 8 points pour l'Israël. 8 βαθμοί για το Ισραήλ. Israel 8 points. 10 points pour la Turquie. 10 πόντι βαθμοί για την Τουρκία. 10 points. Et les 12 points, 12 points pour και 12 la Belgique. Για το Βέλγιο περνάει μπροστά. Όχι, δεν περνάει μπροστά, έχουμε ένα βαθμό διαφορά. Μπροστά είναι πάντα η Τουρκία με 125, Βέλγιο 124, Ρωσία αρκετά πίσω με 108. Θέλετε να σας πω πού πεζόταν το Βέλγιο? Δεν θέλετε να σας πω. Είναι αυτή η μαγεία στις Eurovision που ανατρέπει τα πάντα στην ψηφοφορία. Πολωνία τώρα. Hello Riga, hello Europe. It's Warsaw calling. I've got the results of the Polish vote. Για να δούμε τι ψήφισε η Πολωνία. Oh yes, we are. Okay, let's go. Iceland. Ισλανδία ένας βαθμός. Iceland 1 point. Λισλάνδη 1 point. Turkey 2 points. Δύο βαθμοί στην Τουρκία από την Πολωνία. Αυτό είναι κακό για την Τουρκία. France 3 points. Τρεις βαθμοί για τη Γαλλία. La France 3 points. Russia, 4 points. 4 βαθμοί για τη Ρωσία. Χαμηλά και η Ρωσία από την Πολωνία. Germany, 5 Γερμανία 5 βαθμοί. L'Allemagne 5 points. Norway, 6 points. Νορβηγία 6 βαθμοί. La Norvège 6 points. Sweden, 7 points. Σουηδία 7 βαθμοί. La Suède 7 points. Romania, 8 Ρουμανία 8 βαθμοί. La Roumanie 8 points. Ukraine 10 points. Ουκρανία 10 βαθμοί. L'Ukraine 10 points. And finally. Το 12. 12 points go to Belgium. Στο Βέλγιο οι 12 βαθμοί. Στο Βέλγιο περνάει στην πρώτη θέση με αρκετή διαφορά. Βέλγιο, Τουρκία, η Urban Tram. Belgium is celebrating and Belgium is leading as we are calling to next country and we are not calling far. Και θα πάμε τώρα στην Λετωνία. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Εδώ δίπλα η Λετωνία
Βλέπετε το πλήθος πίσω, δίπλα στον ποταμό Νταουγκάβα στη Ρίγα. Η Λετωνία έχει 0. Λετωνία και Αγγλία έχουν μείνει με 0 βαθμούς. Είναι ενθουσιασμένος ο Λετωνός. Είναι υπέροχο να δείχνουμε στον κόσμο ότι μικρές χώρες κάνουν υπέροχα μεγάλα σοου. Και χαιρετούν βεβαίως τους συμπολίτες τους εδώ, τους Λετωνούς. Για να δούμε τι ψήφισε η Λετωνία. Ένας βαθμός στην Ιρλανδία. Η Ελλάδα είναι σταθερά στη 15η θέση. Δύο βαθμοί στην Γερμανία. Iceland, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Ισλανδία. L'Islande, 3 fois. Austria, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Αυστρία που ήταν πραγματικά η έκπληξη αυτού του διαγωνισμού. Η Νορβηγία και η Αυστρία ήταν οι εκπλήξεις. Ουκρανία, 5 βαθμοί. Sweden, 6 points. Σουηδία, 6 βαθμοί. La Suède, 6 points. Norway, 7 points. 7 βαθμοί στην Νορβηγία. La Norvège, 7 points. Poland, 8 points. 8 βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, 8 points. Belgium, 10 points. 10 βαθμοί στο Βέλγιο. Αν δεν πάρει η Τουρκία το 12, μεγαλώνει πολύ η διαφορά τους. Και 12. And 12 points go to Russia. Στη Ρωσία, λοιπόν, η Λετωνία. Δεν αλλάζει η πεντάδα, όμως απομακρύνεται το Βέλγιο και ταυτόχρονα η Ρωσία έρχεται πολύ κοντά στην Τουρκία. Θα πάμε τώρα στο Βέλγιο. Bonsoir, Marie. Το Βέλγιο Bonsoir, που δεν περίμενε βεβαίως με τίποτα αυτό που συμβαίνει απόψε να διεκδικεί την πρωτιά. Voici donc le résultat par téléphone du vote belge. Για να δούμε τι ψήφισε το Βέλγιο. Ιρλανδία, Ιρλανδία ένας βαθμός. Ireland, one point. Autriche, deux points. Δύο βαθμοί στην Αυστρία. Austria, two points. Island, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Ισλανδία. Iceland, 3 points. Suède, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Σουηδία και η Ελλάδα είναι στη 16η θέση αυτή τη στιγμή. Πολωνία, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Πολωνία. Poland, 5 points. Norvège, 6 points. La Norvège, 6 points. Έξι βαθμοί στη Νορβηγία. Ρωσία. 7 βαθμοί στη Ρωσία. Russia, 7 points. Και πέρασε στη δεύτερη θέση. Ολλανδία, 8 βαθμοί. Η Ρωσία έχει περάσει στη δεύτερη θέση και η Τουρκία έχει βρεθεί στην τρίτη. Ισπανία, 10 βαθμοί. Που δεν το περίμενα αυτό. Η Ισπανία περίμενα περισσότερα πράγματα και το 12. Στην Τουρκία. Οι 12 βαθμοί του Βελγίου πάνε στην Τουρκία που περνάει στη δεύτερη θέση και σας είπα από την αρχή ότι φαίνεται ότι η βραδιά πάει για θρίλερ. Το Βέλγιο είναι πρώτο με 146, η Τουρκία με 139. Έχουμε την Εστονία τώρα. Την γειτονική Εστονία. Yes, you can. And first I would like to say υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει η πρωτιά ακόμα, μιας και έχουμε αρκετές χώρες να ψηφίσουν. Πριν όμως μας δώσει τους βαθμούς, θέλει να στείλει την αγάπη της σε κάποιον που βρίσκεται στο Green Room. Προφανώς τους Εστονούς καλλιτέχνες είπε ότι κάναν πολύ καλή δουλειά και η Εστονία τους στηρίζει. Ένας βαθμός στην Ισλανδία. Germany, 2 points. Δύο βαθμοί στην Γερμανία. Ηνωμένο Βασίλειο, Λετωνία, ούτε έναν βαθμό ακόμα. Τρεις βαθμοί στην Ουκρανία που μας πέρασε και μας έβαλε στη 16η θέση. Poland, 4 points. Πολωνία, 4 βαθμοί. Now, Latvia, 5 points. Τους πρώτους 5 βαθμούς από τη διπλανή Εστονία πήρε η Λετωνία και η Πολωνία έχει πλασαριστεί στην πεντάδα.
Και μένει η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς βαθμό. 6 βαθμοί στην Αυστρία, που θα περάσει την Πολωνία και θα τη βγάλει εκτός πεντάδας. Σουηδία, 7 βαθμοί, που θα πετάξει και τις δύο έξω και θα μπει αυτή στην πεντάδα. 8 βαθμοί στο Βέλγιο, να δούμε τι θα δώσει στην Τουρκία, αν θα δώσει. Norway. Στη Νορβηγία 10 βαθμοί. Δεν απειλείται η Ρωσία όμως, ναι. And finally, και τελικά 12 βαθμοί. Στη Ρωσία δίνει τους 12 και κοιτάξτε που περνάει η Ρωσία στη δεύτερη, αφήνοντας την Τουρκία στη τρίτη θέση. Το Βέλγιο έχει ξεχωρίσει αρκετά, 154 στο Βέλγιο, 143 η Ρωσία, 139 η Τουρκία, Νορβηγία και η Σουηδία μπήκε στην πεντάδα. Βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι στη 16η θέση, η Κύπρος στη 19η, η Σουηδία μόλις μπήκε στην πεντάδα, βγάζοντας έξω την Αυστρία, 88-89 με ένα βαθμό διαφορά. Πάμε στη Ρουμανία. Και μας μένουν άλλες δύο χώρες να ψηφίσουν. Σβέσκι Λάτβιες βάζουν ihr ζάουτρι σόνακτ. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θέλει να μας συγχαρεί. Πέρασαν πολύ ωραία στη Ρουμανία και ήταν υπέροχο το σοου. And now here are the results of για να δούμε η Ρουμανία τι ψηφίζει. Germany, ένας βαθμός στη Γερμανία. Germany, one point. L'Allemagne, un point. Greece, two points. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει όμως τίποτα αυτό. Norway, three points. Τρεις βαθμοί στην Νορβηγία. Θα βγει μάλλον έξω η Νορβηγία με το 3. Πολωνία 4 βαθμοί. Ισπανία 5 βαθμοί. Που θα περάσει την ίδια τη Ρουμανία που την ψηφίζει. Γαλλία 6 βαθμοί. Μια Γαλλία που δεν έχει πάει καθόλου καλά. Ρωσία 7 βαθμοί. Belgium. Βέλγιο 8 βαθμοί, μέχρι στιγμής κρατάει την πρώτη θέση το Βέλγιο. Τουρκία 10 βαθμοί, δεν περνάει όμως το Βέλγιο, ούτε καν τη Ρωσία και τελικά το 12. Στη Σουηδία, κοιτάξτε, πάει στη Σουηδία. Δεν καταφέρνει να περάσει την Νορβηγία, αλλά παραμένει στην πεντάδα. Βλέπουμε τους Σουηδούς. Βέλγιο 162, Ρωσία 150, Τουρκία 149. Ένας μόλις βαθμός διαφορά για τη δεύτερη θέση. Και έχουμε δύο χώρες μόνο που ψηφίζουν. Στοκχόλμη και Σουηδία, που δεν θα ψηφίσει βέβαια τον εαυτό της και μπορεί να έχουμε αλλαγή στο χάρτη. Ευχαριστούμε βέβαια. Ήταν η παρουσιάστρια της Σουηδίας. Yes, I did, and you are doing a great job. Και το έκανα και εγώ και εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά. Για να δούμε η Σουηδία τι ψηφίζει. Στη 16η θέση η Ελλάδα, Ρουμανία ένας βαθμός. Ρωσία 2 βαθμοί, καταποντισμός. Τρεις βαθμοί στην Πολωνία. La Polonia, 3 points. Spain, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Ισπανία. L'Espagne, 4 points. Netherlands, 5 points. Ολλανδία, 5 βαθμοί. Les Pays-Bas, 5 points. Austria, 6 points. Έξι βαθμοί στην Αυστρία. L'Autriche, 6 points. Iceland, 7 points. 7 βαθμοί στην Ισλανδία. L'Islande, 7 points. And our 8 goes to Turkey. Πάει στην Τουρκία. Θα ήθελε κάτι παραπάνω βέβαια η Τουρκία, αλλά περνάει στη δεύτερη θέση. And 10 points. 10 βαθμοί. For
Germany. Στη Γερμανία. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points. Η οποία ανέβηκε. And finally, the 12 points to our dear, το 12 στους αγαπητούς αγαπητούς γείτονες, στην Νορβηγία βεβαίως. Δεν αλλάζουν και πολλά οι 12 βαθμοί, απλά σταθεροποιούν την Νορβηγία στην τέταρτη θέση. Thank you very much, Katis. So, Βέλγιο πάντα πρώτο, yes, με Τουρκία δεύτερη και Ρωσία τρίτη. Για να δούμε λοιπόν τώρα τις ψήφους της Σλοβενίας. We're calling to Slovenia, to Ljubljana, and I Ljubljana. Say to Peter. Hello, Riga. Good evening, Latvia. This is Ljubljana calling. Here on this paper are the final σε αυτό το χαρτί λοιπόν υπάρχουν τα τελικά αποτελέσματα. Ξέρω ότι έχετε αγωνία, γι' αυτό και ξεκινάω. Φεύγω. Χαιρέτησε και έφυγε ο Σλοβένος. Λοιπόν, let's be serious. Ας είμαστε λίγο σοβαροί για να δούμε τη ψήφιση Σλοβενία. Ένας βαθμός στην Ισπανία. Ireland, 2 points. Δύο βαθμοί στην Ιρλανδία. Ireland, 2 points. Belgium, 3 points. Βέλγιο, 3 βαθμοί. Α, για να δούμε. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. Lisbon, 4 points. Η Ισλανδία 4 βαθμοί, σκέφτομαι το θρίλερ της πρώτης θέσης εάν δώσει τους 12 βαθμούς στην Τουρκία. Νορβηγία 5 βαθμοί. Στη Σουηδία 6 βαθμοί, δεν αλλάζει η κατάταξη εκεί. Austria, στην Αυστρία 7 βαθμοί. Eight boys go to Croatia. 8 βαθμοί πάνε στην Κροατία. La Croatie, 8 10 points to Turkey. 10 βαθμοί στην Τουρκία. Δεν καταφέρνει να περάσει πρώτη. Να η Τουρκία. Όχι, πέρασε πρώτη. Πέρασε με 2 βαθμούς διαφορά, ναι. Πέρασε πρώτη η Τουρκία και αφήνει στην τρίτη θέση τη Ρωσία. Και στη δεύτερη θέση το Βέλγιο. Είναι καταπληκτικό. Η Τουρκία είναι η μεγάλη νικήτρια και η Σεφτάμπ. Η Ελλάδα είναι στη 16η θέση. Η Τουρκία κερδίζει, ήταν φαβορή, δεν περίμενε όμως κανένας ότι θα μπορούσε να κερδίσει και την τελευταία στιγμή με την ψήφο της Σλοβενίας πέρασε στην πρώτη θέση η Τουρκία και άφησε πίσω το Βέλγιο, το οποίο ήταν ένα τραγούδι που δεν το υπολόγιζε κανένας, ένα όμορφο κομμάτι, εναλλακτικό, δεν το υπολόγιζε κανένας ότι θα έπαιζε τόσο δυνατά. Η Τουρκία λοιπόν η μεγάλη νικήτρια, βλέπετε τη Σερτάμπ. Η πρώτη φορά που κερδίζει η Τουρκία και βέβαια αυτό είναι η έκπληξη αυτής της βραδιάς. Βλέπετε να κατεβαίνουν λοιπόν οι Σερτάμπ από το Green Room για να πάει να πάρει το βραβείο της με την ψήφο της Σλοβενίας. Την τελευταία στιγμή πέρασε πρώτη. Ήταν όμως, ήταν πρώτη, δεύτερη σταθερά. Για την Ελλάδα τα πράγματα δεν πήγαν και πάλι όπως θα τα θέλαμε και ήταν μια πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση της Μαντός και των παιδιών από πίσω στα φωνητικά που φορούσαν κιόλας ρούχα αρτίστη Ιταλιάνοι. Πολύ ωραία εμφάνιση της Ελλάδας, πολύ καλές οι κριτικές της για την Ελλάδα, αλλά τελικά οι ψήφοι μας πίκραναν πάλι και θα φύγουμε με την πίκρα της 16ης θέσης. Ευχαριστεί τους πάντες η Σερτάμπ, είναι ενθουσιασμένη. Ένα τραγούδι που κατάφερε να διακριθεί. Τρελαίνομαι μου φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Σερτάμπ. Και κοιτάξτε ζωντανά από τη Ρίγα τι γίνεται στον ουρανό της Ρίγας με το τέλος του 48ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Φωτίζεται ο ουρανός πάνω από τον ποταμό Νταουγκάβα. Κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο πραγματικά. Για να γιορτάσουμε τον νικητή που είναι η Τουρκία. Ένα καλωστημένο λοιπόν τραγούδι, πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο της ιστορίας είναι ότι παρόλο που είχε στοιχεία έθνη, κατάφερε και έφτασε στην πρώτη θέση.
πέρασε το Βέλγιο την τελευταία στιγμή. Well, and here to present the awards to our winners is Riga C. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Ο Δήμαρχος της Ρήγας θα δώσει το βραβείο στη Σερτάμπ Ερενέρ και για πρώτη φορά η Τουρκία μπορεί να γιορτάσει τη νίκη της σε αυτό το διαγωνισμό. Yes, and before we hear the winners, όπως βλέπετε και η γραμματέας της Σιβηγιού της έδωσε το αναμνηστικό της. Just to take your presence for a moment, no? Είναι πολύ μεγάλη στιγμή αυτή, πάρα πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για όλους τους καλλιτέχνες που τη ζουν. Thank you so much. Thank you so much for being. A lot of hugs and kisses from us from Latvia. Οι πλικοδεσπότες μας ευχαριστούν που είμαστε εδώ απόψε. Εμείς τους ευχαριστούμε γιατί πραγματικά διοργάνωσαν μια υπέροχη βραδιά. Και βεβαίως υπάρχει το CD με τα τραγούδια της Eurovision. Λοιπόν, το νικητήριο τραγούδι είναι το τραγούδι της Τουρκίας με τη Σερτάμπ Ερενέρ. Το ακούμε και σας καλλιτίζω αμέσως μετά. Moving on a different coast, making a way for a distant coast. You say you love me and you roll your eyes, turn to stare at the empty skies. I love you so for every pass, all that. All we done is to pass back to grade number one. Come on now, now I wanna show you all again what it would be like. Just let go and let me love you every way that I can. I'm trying to make you love me again every way that I can. Like I should, I know what you're thinking. Good now, rest of the world is overdue. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, now I wanna give you everything you've been missing out. Just let go. Νικητήριο τραγούδι του 48ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Ρήγα από όλη την ελληνική αποστολή που προσπάθησε πάρα πολύ για μια καλύτερη θέση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα στην Ελλάδα. Γεια σας.